Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ την πρωινή σας παρουσία, κύριε Γρογιάννη. Στην Νίκαια πώς είναι τα πράγματα? Είναι δύσκολα, όπως είναι και σε όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Και ανησυχούμε. Ανησυχούμε σαν γιατροί και από την πορεία της επιδημίας και από την κατάσταση στα νοσοκομεία γενικά και στην Νίκαια συγκεκριμένα. Γιατί βλέπουμε ότι ό,τι προτάσεις είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, ό,τι αιτήματα είχαμε κάνει, δεν έχουν υλοποιηθεί. Και μιλάμε από την αρχή της πανδημίας. Ποιες είναι στο νοσοκομείο στη Νίκαια, κύριε Γρογιάννη, οι ιδιαίτερες δυσκολίες? Στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το νοσοκομείο της Νίκαιας, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι δεν ήταν ποτέ νοσοκομείο αναφοράς. Εν μία νυχτή, λοιπόν, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς υποδομές, χωρίς νέο προσωπικό, μόνο με μετακινήσεις εκ των τενόντων, μας ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει πλέον να νοσηλεύουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτό χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Επί της ουσίας έκλεισε, μεταφέρθηκε μια παθολογική κλινική αλλού και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι χώροι. Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό ότι για να υπάρξει μια κλινική COVID χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας και για τους ασθενείς και για το προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η κλινική λειτουργήσε για ένα διάστημα, νοσηλεύοντας 12 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 18 ύποπτα, μέχρι την εφημερία της Κυριακής που γέμισαν τα κρεβάτια και με έκκληση από, και από τους γιατρούς της κλινικής και από το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας να μην δεχθούμε άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά συνέχισε κανονικά η εφημερία, συνέχισαν να έρχονται παραπάνω ασθενείς με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μην υπάρχουν κρεβάτια για αυτούς τους ασθενείς. Και είδαμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή ύποπτα κρούσματα να περιμένουν 5 και 6 ώρες στα επίγοντα για να βρεθεί κρεβάτι. Ασθενείς που είδαν να γίνουν εισαγωγή να επιστρέφουν πίσω στα επίγοντα επειδή δεν είχαν κρεβάτι για να νοσηλευτούν. Και εντάξει, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι τουλάχιστον επικίνδυνα και για τους εργαζόμενους, αλλά πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους ασθενείς. Και βεβαίως φαντάζεται κανείς, αν καταλαβαίνει καλή την εικόνα, να πηγαίνει έρχονται περιστατικά ύποπτα για COVID ή επιβεβαιωμένα από το ένα μέρος του νοσοκομείου στο άλλο, υπό κάποιες συνθήκες που δεν τις ξέρει κανείς. Ακριβώς, και κάποιοι από αυτούς και σε βαριά κατάσταση. Να μεταφέρονται από τους τερματοφορείς δεξιά και αριστερά, επειδή δεν είχαν κρεβάτι για να νοσηλευτούν και εν τέλει να περιμένουν αρκετές ώρες. Είναι επικίνδυνο για όλους και έχουμε ευθύνη για τους ασθενείς μας. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε, να το περνάμε έτσι. Εσείς και μέλος του ΔΣ, της ΕΙΝΑΠ, έχετε μια εικόνα γενικότερα. Στα νοσοκομεία οι γιατροί δίνουν τη δική τους μάχη, ενίσχυση έχει υπάρξει και σε προσωπικό, αλλά η επάρκεια υπάρχει. Οι ΜΕΘ αυξάνονται βέβαια στα κρεβάτια στις ΜΕΘ, αλλά αυτό το κύμα, το δεύτερο κύμα, το λεγόμενο, έτσι όπως εξελίσσεται, πώς το βλέπετε, σε συνάρτηση με το δίκτυο που υπάρχει και τις δυνατότητες του ιατρικού συστήματος, κύριε Γρογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που βλέπουμε να επιβεβαιώνεται είναι ότι αυτό που εμείς λέγαμε και σαν Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ότι η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε το χρόνο που κερδίσαμε, που κέρδισαν οι πολίτες επί της ουσίας, για να πάρει μέτρα για να ενισχύσει το σύστημα υγείας, για αυτό το δεύτερο κύμα που όλοι οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι αργά ή γρήγορα δυστυχώς θα εμφανιζόταν και αυτή τη στιγμή είμαστε εν μέσω του δεύτερου κύματος. Δηλαδή αυτά που ζητούσαμε, που συνοψίζονται σε 4 βασικά πράγματα, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κλίνες ΜΕΘ, και δεν μιλάμε για τις 3.500 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΘ που θα έπρεπε να έχουμε με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μιλάμε όμως για μια σημαντική αύξηση των κλινών ΜΕΘ που θα έπρεπε να υπάρξει, γιατί αυτή τη στιγμή η αύξηση είναι πολύ μικρή και το 70% στο λεκανοπαίδιο είναι καλυμμένες. Πάλλως, κανείς σκέφτεται ότι και αυξήθηκαν σε ένα βαθμό η ΜΕΘ και προσωπικό προσελήφθη. Αλλά δεν επαρκεί εν ολίγης και αυτό. Εντάξει, όταν λέμε κλίνες ΜΕΘ, εννοούμε καταρχήν και όχι μόνο τα κρεβάτια, αλλά και το προσωπικό και την αναλογία. Η ελάχιστη αναλογία για να είναι ασφαλής η λειτουργία των κλινών ΜΕΘ είναι 4 νοσηλευτές ανά κρεβάτι ΜΕΘ και τουλάχιστον ένας γιατρός. Και αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές είναι κάτω από 2 που αντιστοιχούν σε κάθε κρεβάτι ΜΕΘ. Και όταν λέμε προσλήψεις προσωπικού, αναφερόμαστε σε μόνιμο προσωπικό, το οποίο να μπορεί να εκπαιδευτεί, να μπορεί να είναι εκεί, να μπορεί να προσφέρει και όχι για συμβάσεις,
ενός και δύο χρόνων και, ή όπως μας ανακοίνωσε εμάς ο διοικητής μας στην Οίκαια, ότι θα φέρει κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, με τετράμινες συμβάσεις, οκτάμινες ή με μπλοκάκι. Επίσης είχαμε ζητήσει να γίνονται μαζικά τεστ στα νοσοκομεία, σε δομές, σε γυροκομεία, για να μην φτάσουμε στην κατάσταση που φτάσαμε τώρα. Και είχαμε ζητήσει να επιταχθεί στο σύνολό του ιδιωτικός τομέας και οι δομές και οι ιδιώτες γιατροί για να συμβάλλουν σε αυτή τη μάχη. Γιατί υπάρχει ζήτημα και υποδομών και χωρητικότητας και κλινών και φυσικά ζήτημα δυναμικού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Εμείς και αυτό και ναι, παρακαλώ. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι την Πέμπτη προχωράμε σε απεργία οι νοσοκομιακοί γιατροί. Γιατί ανησυχούμε, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται είναι πολύ επικίνδυνη. Εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε εσάς λίγο πριν τις 7 για την παρουσία στην εκπομπή και τις σκέψεις που μοιραστήκατε με τους ακροατές μας. Ήθε τα πράγματα να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.